Ο επικεφαλής λοιπόν του Eurogroup, ο υπουργός... Έχουν προτάσεις από την ελληνική κυβέρνηση σήμερα το πρωί, τις οποίες και χαιρετήσαμε. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ θετικό βήμα στην διαδικασία. Δεδομένου όμως του πολύ λίγου χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους οι θεσμοί για να μελετήσουν τις προτάσεις, δεν μπόρεσαν να κάνουν μια εις βάθος αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Μας έδωσαν λοιπόν μια πρώτη εντύπωση όσον αφορά τις προτάσεις και το Eurogroup τους ζήτησε να συνεργαστούν πολύ στενά και με τις ελληνικές αρχές και μεταξύ τους, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα την εις βάθος μελέτη των προτάσεων αυτών, να εξετάσουν τις λεπτομέρειές τους, να κάνουν τους σχετικούς υπολογισμούς και να δουλέψουν πάνω σε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων των δράσεων προτεραιότητας που θα είναι και το ζουμί της όλης υπόθεσης, ώστε ή δυνατόν να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία στα τέλη της εβδομάδας και επιλέγοντας τις ελληνικές προτάσεις ως βάση εργασίας. Σε ό,τι μας αφορά, η εργασία ξεκινά άμεσα. Και αν όλα πάνε καλά και κριθεί απαραίτητο, το Eurogroup θα συνέλθει και πάλι αργότερα αυτή τη βδομάδα, προκειμένου να εξετάσει τις τελική κατάληξη των συνομιλιών με τις ελληνικές αρχές. Αυτές είναι λοιπόν τις εντυπώσεις. Θα ξεκινήσει αμέσως η εργασία το απόγευμα και ο Pierre μπορεί να επιβεβαιώσει, φέρνοντας επαφή τους θεσμούς με τις προτάσεις, πάντα προκειμένου να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία στα τέλη της εβδομάδας. Αυτά σε ό,τι με αφορά. Ο κ. Μουσκοβισή, θα είμαι ακόμα πιο σύντομος από το Γερούν Ντάισερμπλουμ. Όντως, όπως ελέγχθη, λάβαμε πολύ αργά τις προτάσεις αυτές. Ρίξαμε μια πρώτη ματιά. Θεωρούμε ότι αποτελεί μια καλή βάση εργασίας, αλλά απομένει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Πρέπει να διευκρινίσουμε και να επαληθεύσουμε κάποια πράγματα και τη συνοχή του όλου. Ως εκ τούτου, σε ό,τι αφορά την κατόπιν εντολής του Eurogroup, οι θεσμοί θα ξεκινήσουν αμέσως εργασία και μαζί μεταξύ τους, αλλά και σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να επιτευχθεί σύντομα μια λύση επί πολιτικής βάσης που θα συζητηθεί εξάλλου σήμερα το βράδυ με τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων της ευρωζώνης. Λίγες ερωτήσεις θα δεχτούμε, λέει ο κύριος Ντάισερμπλουμ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ο κύριος στο βάθος με τα γυαλιά, στη δεύτερη σειρά. Athanasis with the Real News, Stan Channel Greece. Do you have any view? Έχετε κάποια άποψη το τι λείπει από τις ελληνικές προτάσεις αυτή τη στιγμή? Είστε ικανοποιημένοι από τις προτάσεις ό,τι αφορά το συνταξιδοτικό σύστημα, το ΦΠΑ, ή δεν έχετε ιδέα τι υπάρχει στο πακέτο? Απάντηση. Η γενική άποψη των θεσμών είναι ότι γενικά οι προτάσεις ήταν ευρείες και συνεκτικές, αλλά πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες και τα ιδιαιτερότητες για να δούμε αν είναι αρκετά συνεκτικές οι προτάσεις αυτές, να δούμε τις λεπτομέρειες και τα νούμερα για να μπορούμε να δούμε αν η πρόταση αυτή, οι προτάσεις αυτές μπορούν να δημιουργήσουν μια βάση για περαιτέρω ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχετε κάποια υπομονή, αλλά όπως είπαμε, όλα αυτά αποτελούν τη βάση για να ξεκινήσουμε μια πραγματική συζήτηση ώστε να έχουμε τα ευθεία αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Good afternoon, Mark Babicorn, καλησπέρα από τις κάτω χώρες. Δύο ερωτήσεις έχω να υποβάλω. Το γεγονός ότι μόλις αναφέρατε, κύριε Ντάισερμπλουμ, ότι θα υπάρξει και κατάλογος, συζήτηση για τον κατάλογο των δράσεων προτεραιότητας, σημαίνει ότι αυτό θα αποτελέσουν μια βάση, ότι όντως θα υπάρξει κάποια συμφωνία? Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ευίωνα τα αποτελέσματα, οι προοπτικές, ότι θα υπάρξει συμφωνία? Και δεύτερον, μπορείτε να μου εξηγήσετε τις προτεραιότητες των διαφόρων υπουργών για το ότι έφτασαν τόσο αργά οι προτάσεις? Γιατί μας είπαν ότι καταρχάς έφτασαν λάθος προτάσεις από τις ελληνικές αρχές και μετά ακολούθησαν οι σωστές. Ναι, δύο εκδοχές έφτασαν, αλλά δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Η μία στάλη αργά χτες το βράδυ, οι άλλοι νωρίς σήμερα το πρωί. Δεν έκανα αντιπαραβολή στα δύο αυτές εκδοχές, αλλά μου φαίνονταν πολύ παρόμοιες. Βέβαια, οι υπουργοί θα ήθελαν να τις έχουν στο δυνατόν νωρίτερα για να καταλάβουν προσωπικά τι συμπεριλαμβάνουν οι προτάσεις αυτές. Αλλά πάντα λέμε ούτως ή άλλως ότι οι θεσμοί πρέπει να εξετάσουν τις προτάσεις, να τις εξετάσουν ενδελεχώς, θα φτάσουν σε κάποια συμφωνία. Αυτό είναι το επόμενο βήμα στο οποίο θα επισέλθουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και σε ό,τι αφορά
τις πρωταρχικές δράσεις, τις προαπαιτούμενες, αν θέλετε, δράσεις, το τι θα πρέπει να γίνει ακριβώς, πολύ συγκεκριμένα, με πολύ μεγάλη ακρίβεια, θα είναι για μας και αυτό θα είναι και ένας κατάλογος για την ελληνική κυβέρνηση όλων των μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόσουν και επομένως θα πρέπει να περάσουν από το ελληνικό κοινοβούλιο. Λίγο προτρέχετε για το ότι επειδή μιλάμε για τις δράσεις, όντως υπάρχει συμφωνία. Όχι, προτρέχετε. Αλλά όπως είπα, δουλεύουμε και θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά τις επόμενες δύο μέρες οι θεσμοί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία στα τέλεια της εβδομάδας. Ο κύριος στο κέντρο, ο οποίος κοιτάει προς τα πίσω. Από την Guardian. Εάν υπάρξει και άλλη συνάντηση του Eurogroup αυτή τη βδομάδα και θεωρείτε ότι έχετε μια βάση ευβίωνη για τη συζήτηση, γιατί να υπάρχει Ευρωσυμβούλιο σήμερα το βράδυ? Οι ηγέτες είναι πάντα ελεύθεροι να έχουν διαφορετική άποψη. Ουσιαστικά έγινε μια αντιστροφή. Υπήρχε Ευρωσυμβούλιο σήμερα το βράδυ, αλλά πώς είναι πρόκειτο να λάβει χώρο και συμβούλιο, ένα Eurogroup, έπρεπε να έχουμε μια σχετική ομάδα προετοιμασίας του Eurogroup και αυτό κάναμε. Βέβαια, προφανώς οι ηγέτες των χωρών Ευρωζώνης μπορούν να φτάσουν διαφορετικά συμπεράσματα. Τι κυρία. Θα χαρακτηρίζετε σήμερα αυτές τις προτάσεις αξιόπιστες, κύριε Μοσκοβισή? Η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Μοσκοβισή. Όπως ελέγχθη ήδη, αποτελούν μια βάση στέρεα και σφαιρική. Αλλά πρέπει ακόμα να γίνει δουλειά. Είμαστε ακόμα, αναζητούμε μια συμφωνία η οποία ακόμα δεν έχει πλησιάσει. Όπως είπα, είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα, το θεωρούμε βήμα στην σωστή θετική κατεύθυνση και επομένως είναι και μια ευκαιρία να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή τη εβδομάδα και γι' αυτό δουλεύουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.